Ο Οδυσσέας στην Κυκλοπία. Μια φορά και έναν καιρό, σε μια μακρινή χώρα, υπήρχε μια παράξενη πόλη που τη λέγανε Κυκλοπία. Οι κάτοικοι της Κυκλοπίας ήταν ακόμα πιο παράξενοι, γιατί αντί για δύο μάτια είχαν μόνο ένα. Ήταν φιλίσχοι και εργατικοί και δεν τους άρεσε καθόλου να ταξιδεύουν. Έτσι ήσυχα κυλούσε η ζωή τους. Ώσπου μια μέρα... Μια βροχερή μέρα ήρθε στη ζωή ένα μωράκι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Ένα μωράκι με δύο μάτια. Με δύο μάτια. Στο νοσοκομείο οι γιατροί ξαφνιάστηκαν. Οι νοσοκόμες κοιτούσαν το μωρό περίεργα και κελούσαν. Α, ένα τέτοιο παιδί δεν πρέπει να μείνει στο νοσοκομείο μας. Υποστήριξε ένας ξεροκέφαλος γιατρός. Προτείνω να κάνουμε ότι δεν γεννήθηκε ποτέ και να το δώσουμε σε ένα ίδρυμα. Θα είναι πιο εύκολη η ζωή των γονιών έτσι. Η μητέρα που κρατούσε με χαρά το μικρό στην αγκαλιά της, μόλις το άκουσε είπε. Το παιδί είναι δικό μου και θα το κρατήσω κι ας είναι διαφορετικό από όλα τα άλλα. Εσείς που είστε γιατροί θα έπρεπε να γνωρίζετε ότι όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή και δικαίωμα περίθαλψης. Ένας άλλος γιατρός πρότεινε να εγχειρίσουν το παιδί τώρα που είναι ακόμα μικρό για να του αφαιρέσουν το ένα μάτι ώστε να μην είναι διαφορετικό από τα άλλα παιδιά. Οι γονείς του μικρού βέβαια ούτε να ακούσουν ήθελαν κάτι τέτοιο αφού ήδη είχαν αγαπήσει το παράξενο πλασματάκι. Μόλις πέρασαν λίγες μέρες, ο κύριος και η κυρία μονόφθαλμοι πήραν το μικρό Οδυσσέα, αυτό το όνομα του έδωσαν, στο σπίτι. Ήρθαν οι γείτονες να τον δούνε και επειδή αγαπούσαν πολύ τους γονείς του, λάτρεψαν και το μικρό Οδυσσέα και ας ήταν αλλιώτικος. Ο Οδυσσέας μεγάλωσε έχοντας την προστασία των γονιών του και όλη του τη φροντίδα μέσα σε ένα ευτυχισμένο περιβάλλον. Τα χρόνια πέρασαν και έφτασε η ώρα που ο μικρός Οδυσσέας πήγε σχολείο. Από την πρώτη και όλα στιγμή η ζωή του άλλαξε. Σαν έσκασε η φούσκα που τον προστάτευε. Όλα τα παιδιά το κοιτούσαν περίεργα και αυτός για πρώτη φορά αισθάνθηκε τόσο διαφορετικός. Μέρα με τη μέρα γινόταν όλο και πιο δυστυχισμένος. Οι συμμαθητές του, αν και δεν τους πείραζε καθόλου, τον ενοχλούσαν συνέχεια και τον κορόιδευαν. Φυσικά κανείς δεν το έκανε παρέα. Ο Οδυσσέας καθόταν απομονωμένος στο τελευταίο θρανείο, πίσω-πίσω κολλημένος στον τοίχο. Το ελάττωμά του όμως, τα δύο του μάτια, τον βοηθούσε να βλέπει πιο καλά στον πίνακα και έτσι ήταν πολύ καλός μαθητής. Η μόνη του χαρά ήταν αυτή, αλλά οι συμμαθητές του ακόμα και γι' αυτό τον κορόιδευαν, τον φώναζαν. Φυτό! Και... Σπασίκλα! Και τον στενοχωρούσαν πολύ. Στους γονείς του δεν ήθελε να μιλήσει για να μην τους στενοχωρήσει. Και έτσι, κάθε φορά που πήγαινε σπίτι, φορούσε το καλύτερό του χαμόγελο και προσπαθούσε να κρύψει τα συναισθήματά του. Ο δάσκαλος της τάξης είχε καταλάβει τι συμβαίνει στον Οδυσσέα και μία μέρα είπε στους μαθητές του. Παιδιά μου, σήμερα θα σας μιλήσω για τα δικαιώματα που έχουν τα παιδιά. Μπορεί όλοι να είμαστε διαφορετικοί, άλλοι πολύ και άλλοι λίγο, αλλά όλοι είμαστε ίσοι. Δεν πρέπει λοιπόν να κοροϊδεύουμε ένας τον άλλον και όσο διαφορετικός και αν είναι κάποιος, έχει δικαίωμα στη ζωή, στην αγάπη, στη φροντίδα, στην εκπαίδευση, στο παιχνίδι. Το κουδούνι χτύπησε για σχόλασμα και οι μαθητές βγήκανε προβληματισμένοι από την τάξη. Πολλά από τα παιδιά που πείραζαν τον Οδυσσέα βγήκαν από το σχολείο με κατεβασμένο το κεφάλι. Όλα έγιναν σε μια στιγμή. Καθώς μια μαθήτρια έβγαινε από το σχολείο, κινδύνεψε να τη χτυπήσει ένα αυτοκίνητο που έστριψε απότομα στο δρόμο. Ο Οδυσσέας όμως που είχε καλύπτερο οπτικό πεδίο είδε τον κίνδυνο και πρόλαβε να τραβήξει το κοριτσάκι από το δρόμο και να το σώσει. Το κοριτσάκι το κοίταξε με ανάμεικτα συναισθήματα και το έδωσε ένα φιλί στο μάγουλο. «Σε ευχαριστώ πάρα πολύ», του είπε. Όλα τα παιδιά είδαν το συμβάν και αναγνώρισαν το θάρρος του Οδυσσέα που κινδύνεψε ο ίδιος για να σώσει το κορίτσι. Από εκείνη τη μέρα τα παιδιά αγκάλιασαν τον Οδυσσέα και έχοντας πάντα στη σκέψη τους τα λόγια του δασκάλου τους δεν τον ξαναπήραξαν ποτέ για τη διαφορετικότητά του.